Με σημαντικές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό συνεχίζεται η λειτουργία αρκετών μουσικών σχολείων της Ελλάδος. Με συνέπεια να στερούνται επί της ουσίας οι μαθητές, το αναφέρω το δικαίωμά τους στη μάθηση και πιο συγκεκριμένα στη μάθηση ειδικών μουσικών οργάνων. Το συγκεκριμένο φαινόμενο φαίνεται πως έχει αγγίξει και την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου παρατηρούνται έντονα τα φαινόμενα έλλειψης εκπαιδευτικών, όπως αναφέρει στο ένα channel διευθυντής του Μουσικού Σχολείου Καβάλας Γιάννης Κακάρας. Όντως και στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας, όπως και σε άλλα σχολεία από ό,τι ακούω από τους άλλους διευθυντές, υπάρχουν ελλείψεις, κυρίως σε μουσικές ειδικεύσεις και συγκεκριμένα στο πιάνο, στο ούτι, στο κανονάκι, στον ταμπουρά. Έχουμε ανάγκες, δυστυχώς αρκετές, αλλά αναμένουμε και μια πληροφορία που είχα τελευταία από το Υπουργείο μου διαβεβαίωσαν ότι θα καλυφθούν κάποια από τα κενά μας. Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει σύντομα. Δηλώνουν τα παιδιά για να διδαχθούν κάποιο μουσικό όργανο και εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να γίνει αυτό. Τώρα, αν κάτι δεν γίνει, δυστυχώς δεν θα είναι δική μας ευθύνη, αλλά αυτό είναι σε ένα γενικό πλαίσιο της χώρας μας, η οποία αυτή τη στιγμή βιώνει αυτά που βιώνει. Το συγκεκριμένο φαινόμενο υφίστανται και στην πόλη Ντοσερών, όπου η έλλειψη επαρκούς αριθμού καθηγητών μουσικής έχει οδηγήσει στη δημιουργία δεκάδων ωρών διδακτικών κενών, ακόμη και σε βασικές ειδικότητες μουσικών οργάνων. Το Μουσικό Σχολείο Σερών κάθε χρόνο αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο πρόβλημα πρόσληψης αναπληρωτών και ορομισθείων μουσικών ειδικοτήτων. Κάθε χρονιά βλέπουμε τους μαθητές να διαμαρτύρονται γιατί δεν υπάρχουν οι καθηγητές τους. Θα πρέπει επιτέλους να υπάρχει η σχετική ρύθμιση από το Υπουργείο Παιδείας ώστε οι προσλήψεις αναπληρωτών και στα μουσικά σχολεία να γίνονται νωρίς το Σεπτέμβριο, ώστε κάθε μαθητής να έχει τον εκπαιδευτικό του. Είναι κρίμα πραγματικά να έχουμε δημιουργήσει τα μουσικά σχολεία στα οποία οι μαθητές έχουν διαφορετικές δυνατότητες από τα υπόλοιπα σχολεία στη μουσική εκπαίδευση και να μην τα στηρίζουμε αυτά τα σχολεία ώστε να δείχνουν ώστε και οι μαθητές να έχουν την εκπαίδευση την οποία δικαιούνται. Σχετική ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατέθεσε και τον Οκτώβριο του 2017 ο βουλευτής Ερών της Ένωσης Κεντρών, Αναστάσιος Μεγαλομίστακας, ο οποίος επισήμανε ακριβώς τις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στα μουσικά σχολεία της χώρας και πιο συγκεκριμένα στο Μουσικό Σχολείο Ερών, αναφέροντας τα εξής. Τα μουσικά σχολεία είναι και πρέπει να παραμείνουν ένα σημαντικό κεφάλαιο στη μουσική εκπαίδευση, αφενός μεν για το συμφέρον των παιδιών και αφετέρου δε προς ενίσχυση του πολιτιστικού ωφέλου της τοπικής κοινωνίας. Προτίθεστε, κύριε Υπουργέ, άμεσα να προβείτε σε τοποθετήσεις του αναγκαίου αριθμού εκπαιδευτικών μουσικής παιδείας στο Μουσικό Σχολείο Σερών και συγκεκριμένα στις ειδικότητες που παρατηρούνται ελλείψεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του στο πλαίσιο της εξασφάλισης ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης για όλους τους μαθητές. Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες, δεν αποκλείεται να υπάρξουν πάντως πρόσθετες προσλήψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα διάφορα μουσικά σχολεία της χώρας.